Αλλά εκτός από αυτό που είναι το κριτήριο και το οποίο το δέχεται ο Καλλικράτης, ναι, έχει αξιοποιήσει, να έχετε υπόψη σας, και την εργασία του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που το λέμε ΙΤΑ. Ναι. Αυτό έχει βγάλει για όλους τους νομούς της Ελλάδος ένα συγκεκριμένο αριθμό. Λοιπόν, παίζει και αυτός. Δηλαδή, αξιοποιεί λοιπόν, δεν σου λέει πόσο θα κάνεις, σου λέει όμως ότι η εργασία... Για όλα αυτά τα κριτήρια τα περιλαμβάνει... Ναι, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι, το οποίο είναι ένα επιστημονικό που έκανε, είναι εμφανές τα αποδείγματά του, έχει μιλήσει και για τη Λακωνία. Αλλά πέρα από αυτό, για να φτιαχτεί ο Καλλικράτης, το Υπουργείο βασίστηκε και στη συνεισφορά Επιστημονικής Επιτροπής Υψηλού Κύρους. Είχε μέσα εκεί καθηγητές ανωτάτου επίπεδου. Καθηγητές. Καθηγητές υψηλουτάτου κύρους, δεν ξέρω τώρα τα ονόματά τους, οι οποίοι συμμετείχαν στην διαμόρφωση αυτού της πρότασης, θα έλεγα. Του Καλλικράτη. Του Καλλικράτη. Μάλιστα. Οπότε δεν απομένει παρά και η τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και εμείς ως πολίτες. Στις 18 του μηνός, μεθαύριο θα τους τα δώσει. Ήδη τα έχουνε. Αλλά επισήμως υποτίθεται ότι θα συνεδριάσουν. Εξ όσων γνωρίζω, ναι, ναι, θα συνεδριάσουν και θα πρέπει να κάνουν και αυτοί τις προτάσεις τους. Θα πρέπει να τις κάνουν και αριθμητικά. Σήμερα νομίζω είχαν και την ΕΝΑΕ κάποια συζήτηση με την ΕΝΑΕ. Σήμερα, χθες, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Πάντως είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο νόμος αυτός είναι μονόδρομος, δηλαδή θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει. Γιατί? Γιατί δηλαδή, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, με τον Καλλικράτη? Αληθεύει, Ηλία, αυτό που λένε ότι η κεντρική εξουσία θέλει να παγκιστρωθεί από το βάρος της εισφοράς των φόρων. Και επειδή είναι υποχρεωμένη να δώσει κάποιους πόρους στους νεόδμητους πλέον δήμους και στις περιφέρειες, θα τους πει, ξέρετε, εσείς θα έχετε αυτό το φόρο, αυτό τον άλλον, τον άλλον, τον άλλον, είναι δικά σας. Για τα δικά σας αναπτυξιακά και όχι μόνο θέματα. Να πούμε λοιπόν... Άρα λοιπόν παίρνουν το βάρος της εισπράξης των φόρων. Δεν είναι αυτό μόνο, θα σας πω και κάτι. Όχι. Πάντως είναι και αυτό. Ακούστε, είναι ένα, θα σας πω το εξής, ένα στοιχείο που έχω στην υπόψη μου. Είναι ότι η ΟΤΑ της Ελλάδος, σε αυτό το ζήτημα που λέτε, δηλαδή αν έχουν δικούς τους φόρους, είναι ή στο 0,1 ή στο 1%, όταν στην Ευρώπη όλοι, το μέσο όρο είναι γύρω στο 10%. Ναι, αυτό ξέρω. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ανισορροπία και εδώ πέρα. Μα εκεί πάνε να το ταιριάξουν. Όμως εκείνο που επιβάλλεται να γίνει δεν είναι αυτό. Είναι ότι πρώτα απ' όλα εξοικονομούνται πόροι. Δεύτερον, γίνεται καλύτερη διαχείριση των πόρων. Μάλιστα. Μετά, εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης. Τα είπαμε αυτά. Ενισχύεται η υπόσταση του χωριού. Έτσι, και επίσης γίνεται και ενδοδημοτική αποκέντρωση με το σύστημα αυτό. Λένε ότι θα υπάρχει σε επίπεδο Δήμου, ας το πούμε έτσι, ο οποίος ο Δήμος θα έχει πολλά δημοτικά διαμερίσματα βέβαια. Ο Δήμος, ναι, όπως είναι τώρα... Έτσι, όχι όπως είναι όχι, τώρα, όχι, όπως θα γίνει. Θα έχουμε ένα Δήμαρχο που θα βγαίνει από όλους. Από όλα τα δημοτικά, από όλους τους συνενωμένους Δήμους, ας το πούμε έτσι. Από όλους θα βγει ο Δήμαρχος. Ναι, θα έχει ένα ψηφοδέλτιο που θα βγάλουν τον Δήμαρχο. Α, θα έχει λοιπόν ένα ψηφοδέλτιο που θα έχει. Που θα βγαίνει ο Δήμαρχος. Έναν, δύο, τρεις, πέντε υποψήφιους δημάρχους. Όχι, θα έχει ο καθένας το δικό του ψηφοδέλτιο. Α. Έτσι, από κάτω. Θα έχει τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι κατά αυτόν τον τρόπο να εκλέγονται, ώστε να εκλέγονται, έτσι κάνει πρόταση, από τον παλιό το Δήμο. Δηλαδή, εάν ο Στρατηγάκος είναι δημότης Σπάρτης, θα βάλει και θέλει να βγει δημοτικός σύμβουλος, όχι δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, θα ψηφίζεται και θα είναι στο ψηφοδέλτιο βέβαια, μόνο από τους δημότες της Σπάρτης και όχι ας πούμε το Θεραπνών άμα γίνει σύνοδος. Ναι, αλλά αφού θα είναι το ψηφοδέλτιο. Ξέρετε γιατί το κάνει. Και στο Θεραπνών. Ναι, για τους δημοτικούς, ξέρετε τι το κάνει. Για να μπορέσει να έχει, όπως λέμε τώρα στους νομούς και στους δήμους, να κατοχυρώσει συγκεκριμένους δημοτικούς σύμβουλους. Καταλάβατε. Ναι, δεν δηλαδή δεν το θέλει να μην εξαφανίσει. Στον κεντρικό Δήμο, μην εξαφανίσει τους μικρούς. Και εδώ υπάρχουν πάλι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι και τοπικοί, δηλαδή ένας Δήμος που συνενώνεται και χάνει το δήμαρχό του, θα έχει αντιδήμαρχο υποχρεωτικά τοπικό, που θα ελέγχει όλο τον παλιό Δήμο. Α, μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι άσχημα, δεν είναι αρμοδιότητες.
Και επίσης θα έχει και θεματικούς αντιδήμαρχους, οι οποίοι θα είναι με κοινωνικά, παιδεία κτλ. Επομένως εδώ. Σκουπίδια. Ναι, καθαριότητα. Λέβαια. Όλα αυτά. Και έχει και πολλές αρμοδιότητες. Παραδείγματος χάρη, να φτιάχνουν σχολική στέγη θα πάει στους Δήμους. Τα σχολεία δηλαδή που θέλει να φτιάξει ένας Δήμος, δεν θα έχει πλέον στους Δομάρχηδες ούτε στους Περιφερειάρχες. Θα τα φτιάχνει μόνος του ο Δήμος. Και το καλό είναι αυτό που είπαμε. Γιατί σήμερα έχει τη συντήρηση. Ναι, μόνο. Ενώ το θα πάνε και πόροι. Θα πάνε και πόροι και αρμοδιότητες. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Και ότι θα νομοθετηθούν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα μεταβιβαστούν. Και προσωπικό θα πάνε. Επομένως, κατοχυρώνεται ο παλιός ο Δήμος όσον αφορά την εκπροσώπησή του σε ένα πολύ μεγαλύτερο. Ας πούμε, θα έρθει ένας Δήμος που θα είναι πολύ μικρότερος από το Δήμο της Σπάρτης. Αυτός ο Δήμος που θα έρθει θα έχει κατοχυρωμένο τον αντιδήμαρχό του. Πρώτον. Δεύτερον, οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα βγαίνουν σε αυτό το, από αυτόν τον Δήμο θα είναι συγκεκριμένου αριθμού και δεν θα μπορεί να το επηρεάσει, ας το πούμε, του μεγάλου Δήμου. Καταλάβατε? Ναι, ναι. Και κάτι άλλο ακόμα που λέμε υπόσταση στα χωριά. Τοπικοί αντιπρόσωποι. Τοπικοί. Δηλαδή, κάθε χωριό, ανάλογα με τον πληθυσμό του, θα έχει ένα τοπικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος τώρα του τοπικού συμβουλίου θα είναι κατευθείαν θα πηγαίνει στο διοικητικό συμβούλιο, στο δημοτικό συμβούλιο. Ναι. Όλα τα χωρία θα έχουν. Ανάλογα τώρα με τον πληθυσμό, άμα είναι πάνω από 1000 θα έχει πενταμελές, άμα είναι από 500 έως 1000 θα είναι τριμελές, εάν είναι κάτω από. Ναι. Θα έχει έναν. Ναι, ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δίνονται εξουσίες. Και οι αρμοδιότητες αυτές σαν αποκεντρωμένες. Δεν θα πάνε στο κεντρικό Δήμο. Και όλοι αυτοί θα πληρώνονται. Ακούστε. Θα πληρώνεται αυτή, δεν το ξέρω αυτό, αλλά σαφώς τα οικονομικά θα είναι πολύ λιγότερα από τα άλλα. Μάλιστα. Πολύ λιγότερα, το συζητάμε δηλαδή. Και δεν θα έχουμε μόνο εξοικονόμηση πόρων. Είπαμε ότι είναι και κάτι άλλο. Εναρμονίζεται το ελληνικό μοντέλο διακυβέρνησης με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών και των περιφερειών. Ξέρετε, πηγαίναμε να κάνουμε στην Ευρώπη για τις περιφέρειες και πηγαίναν οι νομάρχες. Ενώ εκεί σου λέει, τι είναι η νομαρχία εκεί πέρα, είσαι ο Δήμος. Μας κοιτάγανε λοξά, δεν μπορούσαμε να είμαστε σοβαροί. Είναι γεγονός αυτό. Επίσης, λειτουργεί ανταγωνιστικά σε ένα μεταβαλλόμενο και απαιτητικό διεθνώς περιβάλλον, γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί με το Γαλλικοάτι. Και δίνουμε βεβαίως αναπτυξιακή διάσταση, περιορίζονται τα φαινόμενα διαφάνειας και αθέμητου ανταγωνισμού. Θα σας πω κάτι. Από τους, πώς είπαμε, 1034 ΟΤΑ πρώτου βαθμού, ξέρετε πόσοι είχαν πιστοποιηθεί για τη διαχειριστική τους επάρκεια? Μόνο 212. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Επομένως, τι Δήμος είσαι? Κάποιοι νομοί τι είχαν κάνει? Τους είχαν υιοθετήσει οι νομαρχίες. Οι νομαρχίες όμως τα κοιτάξαν. Δικά τους προγράμματα ή του κάθε χωριού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει μια αναπτυξιακή διάσταση και εκείνο όμως που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε και το οποίο είναι και δική μας δέσμευση όσον αφορά τη Λακωνία. Μας είπε ο Υπουργός ότι μεταξύ ομοειδών μερών θα υπάρξουν ίδιες λύσεις. Γι' αυτό είπα προηγούμενος για τη Μάνη, επειδή κάναμε προχθές, είχαμε μια συγκέντρωση και πραγματικά εκεί ετέθη το θέμα. Επειδή η Μάνη είναι από πάσης πλευράς ενιαία. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι αμαρτία από το Θεό να τη χωρίσουμε. Ας πούμε η Λακωνία έχει 100.000 πληθυσμό. Ναι. Ένας άλλος νομός έχει επίσης 100.000 πληθυσμό και έχει την ίδια περίπου διαμόρφωση. Εάν λοιπόν η Λακωνία, ας πούμε τον αριθμό 6, έχει 6 και ο άλλος 8, εμείς δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Θα πρέπει να... Αυτό το εγγυήθηκε ο ίδιος ο υπουργός μας, ο Γιάννης Ραγκούσης. Και εμείς δεσμευόμαστε ότι δεν πρέπει η Λακωνία να χάσει τίποτα από αυτό. Επίσης, επειδή μέσα λέει ότι έγινε η εξής κουβέντα, να τα πούμε και αυτά. Είπε κάποιος ότι λέει, άμα είναι ιστορικός δήμος, ιστορικός τόπος κτλ. Όλη η Ελλάδα λοιπόν, είναι ιστορική. Από τους προϊστορικούς χώρους μέχρι σήμερα και το τελευταίο χαλίκι της Ελλάδος έχει μια ιστορία. Θέμα ιστορικότητας δήμου να το ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να φτιάξουμε ιστορικό δήμο κτλ. Εκείνο όμως που μπορεί να γίνει είναι ότι θα κοιτάξει κάθε μεγάλο νησί ή μικρότερο, εφόσον είναι ας πούμε αποκλεισμένο, να έχει ένα δήμο. Τώρα, αν εμείς μπορέσουμε με την Ελαφώνησο
να μπει σε αυτή την παράγραφο, θα το παλέψουμε. Αυτό όμως εξαρτάται από τη γενικότερη. Γενικότερη που, και δεν είναι μόνο επειδή είναι νησί. Επειδή είναι και μόνο νησί.